Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευθέλης Κωνσταντίνος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ πέρα και στην πόλη με όλους εσάς. Και πάλι πολύ ευχαριστημένος ότι σήμερα κλείνω πριν τα χρόνια του ΣΕΚ. Ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια, αλλά όχι στην Ιφούρ. Λοιπόν, ξεκινήσε στις 15 Σεπτέμβρη. Έχετε μια ειδοποίηση που λέει ότι αν θέλετε δουλειά θα γίνετε freelancer. Σε 115 άτομα. Από το μήνυμα δεν πρόλαβε να φτάσει σε όλους γιατί η αντίδραση ήταν άμεση. Έβαλε τις προϋποθέσεις να νομιμοποιήσει αυτό το συνεργατικό μοντέλο και να απαλλάξει την εταιρεία από το μεγάλο εργατικό κόστος της εισφορές που είναι τεράστιος για εισφορές των διανομέων. Είναι όμως το κατηδάκι. Όλα αυτά ζητήτε για την ασφάλεια. Δεν θα πάρουμε την ασφάλεια μας και για τη συλλογική του κόστους της σύμβασής μας και τα δώρα μας. Θέλω να επιμείνουμε τον νόμο του Χατζηδάκη και να μην πήρανε το εργατής με τα δώρα, επειδή δεν μπορούν τα ασφάλειες και θέλουν να μας έχουν με το κομμάτι, λες και είμαστε τελικέρες. Δεν θέλουμε κανένα συμβιβασμό, δεν θα υποτούσουμε σε κανένα στον νόμο του Χατζηδάκη. Δεύτερο. Είμαστε εργάτες, δεν είμαστε συνεργάτες, κύριε Μητσοτάκη. Ήταν τόσο μεγάλη δύναμη η διάθεση του κόσμου της ΙΦΟΥ που ενωθήκαμε δύο τελείως διαφορετικά σωματεία. Το ένα ήταν το Σωματείο Προσεπισμού και Τουρισμού που είναι το ΚΚΕ και το άλλο ήταν το ΣΔΕΟ που είναι ανήκει στην Αναρχία. Πήγαμε σε φτιάξες, πήγαμε σε σημεία έναξης, εμείς για μεγάλωτη, πήραμε την απόφαση σε μερικούς μήνες και χάσαμε το δικό μας συνδικάτο από την ΙΦΟΥ. Και είδαμε τη μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο που μας φώναξε μπράβο παιδιά. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη νίκη απέναντι στην ΙΦΟΥ. Είχαμε φτιάξει το δικό μας σωματείο και προχωράμε στη συνέλευση τη Δευτέρα. Εννοούμενοι και απέναντι στην Ελληνική Ελλάδα τη ΒΟΡ, φτιάχνουν και αυτοί δικό του σωματείο.